Έρθα, εγώ θυμάμαι, φαντάρος και πήγαμε σε ένα γάμο, στην Πάλιστα, γάμο, γυρίζαμε τα επιστρόφια, το λέτε σε αυτό. Το επιστρόφι, ναι, τα επιστρόφια. Πήγαμε από εδώ σαν Χωριανή εμείς, αυτός είχε έρθει τότε σαν κομμουνιστής και τον είχαν απομονωμένο, ήρθε και ο φαντάρος, έδωσε ο κράτης μας. Και σου λέω, φίλε, τούτο, αξέχαστο θα μείνει, μόλις πήραν το τραγούδι αυτή, φίλοι, καλώς σας ήβραμε, που τούτη. Φίλοι και αγαπημένοι. Από εκεί το μετέδωσα εγώ, φίλοι, καλώς σας ήβραμε, φίλοι και αγαπημένοι. Ευτυχώς μας αφήσανε Παλαιστίνη, το μέτρεψα εγώ και εκεί το πήρε αυτό και το γύρισα εγώ. Λένε του τη δική μας, ελάτε εδώ είστε δική μας, μα τώρα μας είδατε που είμαστε δική σας. Τώρα μας βλέπετε, φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Υπήρχε το πράγμα αυτό, τότε υπήρχε, ύστερα τα πράγματα ξεχωριστήκαν. Δηλαδή. Έδειξε δηλαδή μέχρι που ήταν η φτώχεια και τα αυτόποδη, μόλις άνοιξαν οι δουλειές και ο καθένας πήγε και δούλευε και έβγαζε λεφτά, τελείωσε η στράγη. Πέντε παιδιά ο πατέρας μου, ο καθένας δούλευε και έπαιρνε το κάμα του. Δεν είχαν χρόνο ή δεν θέλαν πια τραγουδά μαζί. Το τραγούδι ξεκινήσαμε το μαζί, πρόσεξε τι γίνεται εκείνα τα χρόνια. Δεν είχε όργανα, δεν είχαμε λεφτά. Όλα τα τραγούδια και όλοι οι γάμοι γίνονται με το πλείστον με το στόμα. Για οικονομία. Μα δεν είχαν και λεφτά ο κόσμος. Αλλά ήταν σαν παιδί που εγώ το θυμάμαι, ο χορός για τα τραγούδια τόσο και Πασχαλίας ήταν σαν ηχοπάζαρα. Εκεί βλέπαν τα παιδιά τις κοπέλες και οι κοπέλες τα παιδιά. Γιατί ο άλλος από τον πάνω μαγαλακιάλι από εδώ και βγαίνει στο δουλειά του, σπούδαν τα μόνο. Και θέλω να καταλήξω ότι όλα τα παιδιά τραγουδάγανε. Όλοι. Όλοι. Και ακόμα τραγουδάνε. Όταν ξεκινήσαμε και τραγουδήσαμε εμείς εδώ, ήρθα εγώ, ήμουν στην Πελοπόννησο σε ένα ξενοδοχείο, στου Σκάρλι Μπίτ, Πορτοχέλη και αυτό ανάμεσα. Δεν πήρα άδεια το 10 μετάδοσο και πήρα μετά από 4 μέρες. Μόλις ήρθα εδώ πέρα, είχαν αυτό το μάτσα. Αυτό είναι, γάτα. Είχαν ένα συναγωνισμό στη Γοστίνα. Διαγωνισμό δηλαδή. Ο τραγουδιού του υπογονείου. Μπράβο. Ήταν μία από το Τριγιάχη. Α, ποια ήταν. Η Φανή. Η Δημοπούλου. Μπράβο. Αυτή δεν μένει στην Πογωνιανή, από το Τριγιάχη είναι. Αυτή έχει σπίτι στην Πογωνιανή. Δεν ξέρω πού ήταν, ούτε την ήξερα εγώ αυτή. Και πήγαμε κι εγώ συντοτικά, πήρα ορισμένες γυναίκες τη ηλικία μου πάνω κάτω. Γιατί αυτή η δουλειά είναι εδώ και 35 και 30 πόσο χρόνια. Ναι. Παραπάνω. Πήρα κάτι κοπέλες που ήμασταν μαζί και πήγαμε. Και όταν πήγαμε εκεί πέρα, τους πήραμε το έπαθρο που ήταν 15.000. Από εκεί ξεκινήσαμε ύστερα. Και μας πήγανε στην Αθήνα και μας πήγανε συγκεκριμένα που στο Μιλωνά. Αφού πήγαμε και τραγουδήσαμε, κάναμε την εκφώνηση. Λέει την άλλη Κυριακή θα έρθετε να κάνουμε την εμφάνιση. Λέει ο Κώσιος, ο Σοκράτης είναι στο χωριό, πώς θα έρθει, θα βάλουμε έναν άλλον. Τι λέει βρε το παιδί, τι λες, ο Σοκράτης θα τραγουδάει, πώς ποιος θα πούμε όσοι είναι, θα έρθεις εσύ, μου λέει με τα αεροπλάνο πλέον εμείς τα ειστήρια. Και πράγματι έτσι, όταν μπήκαμε φίλοι, μπήκαμε στη σκηνή εκεί πέρα, οι γυναίκες όλες, και εγώ, αλλά πιο πολύ εγώ, φοβόταν, τρέμανε, και ήταν και πολύ μαύροι, ξένος κόσμος όλο με, εγώ, εγώ το πρώτο ξεκίνησα το τραγούδι αυτό, να το παίρνει ένας και μετά οι άλλοι. Πρώτα ήταν σβάρα όλοι. Ξεκινάγαν όλοι μαζί. Βεβαίως. Ας πούμε το αλυσμόλο και χαίρομαι το προλογίζαν όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και δεν ακούει ο αυτός που θέλει να ακούσει τι θα πεις. Το αλυσμόλο και χαίρομαι το λες και ακούει άλλος τι θα πεις. Ναι. Εγώ το εφάρμοσα και εγώ το άκουσα από την Αλβανία. Εδώ πώς ήταν πριν δηλαδή. Πιάνε όλοι το τραγούδι μαζί και ξεκινάγανε. Ναι, το έπαιρνε ένας και το παιδί δεν το έπαιρνε διακομμένα. Όχι διακομμένα. Πώς, το έπαιρνε ένας, ας πούμε το αλυσμόνο και χαίρομαι. Το αλυσμόνο και χαίρομαι. Όχι, δεν το κάνανε. Πώς το κάνανε. Αλυσμόνο και... Κατάλαβες, εκεί. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Ενώ τώρα του δίνεις του επισκέπτη αυτός το να ακούσει, τι θα πεις. Άμα το πάρω μόλις δεν ακούγεται. Σχεδόν εγώ το έκανα αυτό το πράγμα. Το άκουσα, γιατί άκουγα πολύ την Αλβανία. Τόσο έλαβαν τα τραγούδια, τα αμερικά εδώ πέρα ήταν το κάτι άλλο. Και από εκεί το ξεκινήσαμε. Το άλλαξε δηλαδή. Φίλοι, καλώς σας ήβραμε. Αυτό το λέγαμε εμείς όταν πηγαίναμε στους συμπεθέρους, όταν πηγαίναμε σε ένα σπίτι. Φίλοι και αγαπημένοι. Εγώ το μετέτρεψα στα. Απόψε όλοι μας μαζί, χαρείτε να χαρούμε. Πρώτα λέγαμε να μας προκόψουν τα παιδιά και σ' άλλα να χαρούμε. Καλά τους στίχους, τους άλλαξες. Το ξέρω και γιατί τους αλλάζεις και σε κάθε συναυλία, ειδικά σε αυτό το τραγούδι τους αλλάζεις. Ανάλογα που είσαι. Α, μπράβο. Αλλά άλλαξες τον τρόπο που τραγουδάγανε. Βεβαίως, όταν πήγα αυτό και το είπα στη Μητρόπολη, ακριβώς στη Μητρόπολη στην Αθήνα, δίπλα σε ένα κτίριο
παλιό πήγαμε και κάναμε, λέγαμε αυτά που λέμε τώρα. Και εγώ είπα εκεί και μου βάλαμε πάζου. Μην λες ότι τα πήρε από την Αλβανία. Αυτή τα πήραν από εμάς. Ψέματα, λέω, θα πω. Αυτά τα πήραμε από την Αλβανία. Εσύ τα ακούγες από το ραδιόφωνο τότε, γιατί ήταν κλειστά τα σύνορα. Ραδιόφωνο, βεβαίως. Και άκουγες από πώς τα λέγανε εκεί και το πήρες πώς τα δω. Βεβαίως, βεβαίως. Αν ακούεις τραγούδια αυτών, όπως πήγα στην όταν πρωτό ήταν Αλβανή κάτω, πήγα στην Αθήνα εγώ. Είχε έρθει από τη Χιμάρα, αν δεν του χιμαριώτες. Φοβερή. Με το στόμα ανοιχτό. Έρθε αυτό, με σηκώνει, μπράβο, έλα τον να σε πάω να ακούσει του άλλου λίγο, θα τώρα του καινούριου. Και να αυτοί είναι Σοκράτη. Αυτού είμαστε εμεί. Τσιράκι, αυτόν είμαστε εμεί. Να λέγεται η αλήθεια ότι. Γεράσαμε. Εντάξει, γεράσαμε. Εδώ ήταν πατήσει με πατώσεν, δεν μπορούσε να πατήσει. Ήταν γεμάτο το καιρό το καφενείο. Χειμώνα. Χειμώνα. Ωραία, μπράβο. Τέτοιο καιρό, κάρια κόσμο. Και δεν φεύγουν από γερατιά. Ταν, ταν και κάτω σαν τα κοτόπουλα. Ναι. Βλέπει ο άλλο ακμεότατο να παίζει, να γελάει, να κάνει εδώ πέρα. Ναι, μεν 75 χρονών, αλλά κοτσανάτο. Και όταν ακούσει το πρωί. Σαν τα κοτόπουλα έτσι. Φεύγουν. Τι, και αυτό είναι 75, εδώ φεύγουν άνθρωποι 45 και 50 στην Αθήνα. Ναι. Εγκεφαλικά, καρδιές. Αν πας σε έναν γιατρό και του πεις 75, τους λέει τι θέλεις, πού πας. Πόσο θέλεις πια. Μας έχουν για πέταμα. Εμένα πέθανε ο παππούς μου. Ο χαλής μόνο και χαίρομαι, θυμιούμε και λυπιούμε. Χαλής μόνο. Yeah, 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 yeah.